Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Καντέλη, γιατί πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το μέτρο έκπληξη. Ποιο είναι λοιπόν, Γιάννη? Λοιπόν, αφορά την χρηματοδότηση από το κράτος του 10% των αγορών που κάνουν τα νοικοκυριά από σούπερ μάρκετ και από οποιοδήποτε κατάστημα το οποίο πουλάει τρόφιμα. Αυτό αφορά οπωροκεπευτικά, αφορά κρεοπολία, αφορά ακόμη και ζαχαροπλαστεία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το μέτρο, Γιάννη, θα ξεκινήσει να ισχύει από τον Φεβρουάριο. Το συνολικό κόστος είναι 650 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότησή του θα προέλθει από την φορολόγηση κατά 33% των διηλιστηρίων, άρα δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Μάλιστα, υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Αφορά νοικοκυριά έως 24.000 ευρώ εισόδημα για το ζευγάρι. Θα προσαυξάνεται αυτό με 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αφορά το 85% των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτή η χρηματοδότηση του 10% των αγορών που κάνουν σε καταστήματα τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε ακριβώς πώς έκανε την αναγγελία ο Πρωθυπουργός. Δηλώνει την επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει τον πολίτη, επιστρέφοντας σε αυτόν την υπεραπόδοση της οικονομίας, αλλά και τα αυξημένα κέρδη κάποιων επιχειρήσεων. Διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των διηλιστηρίων. Αυτά που δεν θα εισπράξουμε ποτέ. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, λοιπόν, και για 6 μήνες, η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Δώστε μου λίγο χρόνο να σας το εξηγήσω. Ησυχία, παρακαλώ. 10%, να το πω με απλά λόγια. 10% πληθωρισμός, 10% καλύπτει το κράτος. Και μιλάμε για σούπερ μάρκετ, μιλάμε για φούρνους, μιλάμε για κρεοπολία, οπωροπολία, ζαχαροπλαστεία, ικθυοπολία. Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα άτομο είναι 220 ευρώ, ποσό που αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος έως τα 1.000 ευρώ αγορών. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή, όπως το Fuel Pass, με το οποίο είμαστε όλοι εξοικειωμένοι.